Έως στις 14 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές ως ετεροδημότες, καθώς επίσης και όσοι ετεροδημεύσουν μέχρι τότε. Ωστόσο, όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι ετεροδημότες θα ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής και όχι στον τόπο διαμονής τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, καλώντας όσους ετεροδημότες θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής εγγραφής τους για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, Δήμαρχου και Περιφερειάρχη, να το δηλώσουν έως στις 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από τους καταλόγους των ετεροδημοτών. Τέλος, σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι ετεροδημότες δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής εγγραφής τους για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, αφού σε αυτούς θα υπάρχει πριν από το όνομά τους η ένδειξη ε, δηλαδή ετεροδημότης.